Δεν τον βλέπω να πέφτει, παρά την φιλότιμη προσπάθεια κάποιων υπουργών του να καταγκρεμίσουν το Σιριζανέλ από την εξουσία. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ένα έτσι φρέσκο παιδί, αυτά κτλ. Αλλά έχω την αίσθηση, αυτό το οποίο υπηρετεί την ακραία νεοφιλελεύθερη έκφραση, ότι κινείται σε όχι πολύ δημοφιλή χωράφια. Οι τρεις πιο μνημονιακοί υπουργοί του Σαμαρά, Μητσοτάκης, Άδωνης και Χατζηδάκης, αυτή είναι η νέα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ναι, δεν υπάρχει αυτό το απεχθές πρόσωπο της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό το οποίο έρχεται είναι πολύ χειρότερο. Δηλαδή δεν είναι κόντρα στο μνημόνιο ή αντίσταση στο μνημόνιο, η μάχη για να απαλλαγούμε ή οτιδήποτε άλλο. Είναι η πλέον υποτελής έκδοσης του μνημονίου. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή λέμε να φύγει ο κακός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εφαρμόζει όπως εφαρμόζει τις εντολές του μνημονίου, για να έρθουν οι άλλοι, οι οποίοι είναι μνημονιακότεροι. Δηλαδή σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία υπηρετεί κάτι το οποίο δεν πιστεύει, προκειμένου να παραμείνει στην καρέκλα, για να έρθει κάτι το οποίο πολύ πιστεύει στην μνημονιακή πολιτική. Περί αυτού πρόκειται. Τι είναι αυτό που προβλέπετε ότι τελικά θα συμβεί, κύριε Καρατζαφέρη? Διότι εντάξει, το πολιτικό σκηνικό ορίζεται και καθορίζεται πολλές φορές και εν τη ερήμη μας. Το θέμα είναι αυτά που αφορούν εμάς. Ναι, ναι, πολύ απλά. Έχω την αίσθηση ότι πριν πεθάνει η Ελλάδα, πριν σβήσει, γιατί μιλάω για πραγματικούς όρους, από ό,τι φαίνεται θα σβήσει πρώτα η Ευρώπη και όσο του μπορεί εμείς να πέσουμε σε κόμμα και να τη βγάλουμε. Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, από ό,τι βλέπω διαλύεται η Ευρώπη λίγο ταχύτερα από ό,τι είχα απολογίσει, όπου απολόγιζα το 21, αλλά διαλύεται, ξέρω εγώ. Μετά το δημοψήφισμα της Ιταλίας θα κλονιστεί, στην Ολλανδία οι ομόλογοι μου, οι ευρωσκεπτικιστές, έχουν δημιουργήσει συνθήκες απόσχεσης. Δηλαδή βλέπω να διαλύεται, και αυτό ίσως είναι και σωτήριο για μας, γιατί όσο λειτουργούμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια της γερμανικής Ευρώπης δεν έχουμε καμία ελπίδα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευίωνα αυτά τα πράγματα. Καθόλου δεν είναι, καθόλου δεν είναι, καθόλου μηδέν. Δεν είναι, είναι καταχνιά. Αλλά το θέμα είναι, πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας, ότι εμείς μέσα στις φοβίες που του έχουν ενσπείρει, με ευρώ δεν πρόκειται η Ελλάδα ποτέ να σωθεί. Πάει, δεν το καταλάβουμε. Είναι πολύ ακριβό για μας το ευρώ. Είναι πανάκριβο. Λοιπόν, δεν μπορούμε. Εάν θέλουμε να επιβιώσουμε, πρέπει να ζητήσουμε λύσεις έξω από το ευρώ. Μπορούμε να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε, να το αποφασίσουμε. Αλλά έχουν σπείρει τέτοιο πανικό στον κόσμο, ότι έτσι και λείψει το ευρώ, θα γερθούμε και θα πεθάνουμε. Και τώρα ο κόσμος το φοβάται. Ενώ στην ουσία είναι η μόνη ελπίδα. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, κύριε Καρατζαφέρη, τι διαβλέπετε εκεί πέρα? Ο Ερντογάν δεν έχει άλλη λύση από το να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα. Δεν έχει άλλη λύση. Έχει τη μισή χώρα που τον αμφισβητεί, έχει κλείσει την άλλη μισή στις φυλακές. Χρειάζεται λοιπόν κάτι πατριωτικό προς τα εμπρός. Στην Τουρκία νίκη δεν είναι να φτάσουν, ξέρω εγώ, στο Ιράκ ή να πάρουν τη Συρία ή να φτάσουν στο Αζερβαϊτζάν. Νίκη για την Τουρκία είναι μόνο οποιαδήποτε νίκη εις βάρος Ελλάδος. Και γι' αυτό τότε με τον Τσαλάν έσαι την Ελλάδα στο παιχνίδι. Μπορούσαν να κάνουν οι Αμερικανοί να τον εντοπίσουν όπου στον κόσμο ήταν. Αλλά αυτό που απαιτούσε η Τουρκία για να ξαναβγεί τότε ο Ετσεβίτ ήταν να συλληφθεί με την Ελλάδα από κάτω. Ας διαβάσουν λίγο ιστορία. Εντάξει, μαθητευόμενοι μάγοι στα οικονομικά, το καταλαβαίνω, αλλά μαθητευόμενοι μάγοι στα εθνικά θέματα. Έλεος. Αντιλαμβάνομαι ότι η μόδα τώρα είναι οι παιδικές χαρές να πάρουν τα ενία. Αλλά μην βάλουμε και την πύρα ή στην πύρα. Θεωρείτε ότι ο Κοτζιάς κάνει λάθη? Ο Κοτζιάς δεν είναι βλάξ. Είναι ευφυής άνθρωπος. Εάν κάτι του λείπει, ίσως είναι η εμπειρία. Εγώ του παρέγγειλα μέσω συναδέλφου μου, γράφω ότι επειδή τα πιάνει τα πράγματα, ας καλέσει τον πρέσβη, τον Γιώργο του Γεωργίου, τον δικό μας εδώ, να του πει 5 πράγματα, ρε, να του αποδείξει μερικά πράγματα, λέει, κάποιες λακκούβες οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές δια γυμνού οφθαλμού. Πατάμε λακκουβίτσες, μαστίνουν παιχνίδια. Ήρθε τώρα ο Ράμα μέσα σε 2 χρόνια και κατέστη ομόλογος με την Ελλάδα. Ο Ράμα, δηλαδή η γιαγιά του πρέπει να γυρίσει μέσα στον τάφο. Η γιαγιά του είναι Ελληνίδα, αναγνώστου το επίθετο. Μάλιστα. Λοιπόν, και ο συνήθως όλοι οι γεννήτες, αλλά ξέρετε. Ρε παιδιά, παίζει παιχνίδι, είναι το alter ego της Τουρκίας. Να καταλάβουν ότι είμαστε σαν το ζαμπόν ανάμεσα σε 2 φέτες ψωμί, στο σάντουιτς μεταξύ Τουρκίας και Ρουμανίας. Ή ερχόταν, ξέρω εγώ, ο κλητήρας του Λευκού ή ο απερχόμενος, δύο πράγματα είναι.
Δηλαδή ο Ομπάμα, για να καταλάβει ο κόσμος, τώρα δεν μπορεί να παραγγείλει χαρτί τουαλέτας για το Λευκό Οίκο, παρά μόνο για τις 2-3 εβδομάδες που θα είναι ακόμα πρόεδρος. Δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα. Σε ό,τι αφορά τον καινούριο, τον Τραμπ και όλα αυτά που... Τίποτα. Αυτή, για μένα είναι η ελπίδα, η προσδοκία, η ευχή. Μακάρι, πολύ μακάρι. Χαίρομαι που βαδίζει πάνω στα οράματα που είχαμε χτίσει με το Φάρατζ στο Ευρωκοινοβούλιο το 2004, ακριβώς επάνω σε αυτά τα χνάρια. Είναι εθνοκεντρικός, είναι εναντίον της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή ακριβώς εκεί που κινούμεθα εμείς, αυτό που πιστεύουμε εμείς, το όραμά μας κτλ. Μακάρι να υπάρξει και μεταλαμπάδευση στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα ωραίο τετράγωνο, δηλαδή, που την Μεγάλη Βρετανία, ενδεχομένως αύριο και η Γαλλία. Η Ελλάδα, αν μπορέσει να το πιάσει αυτό, και εξαρτάται από τους πολίτες, ότι χρειάζεται ένας Τραμπ εδώ, δεν θα βάλουμε τους αντίθετους του Τραμπ, δηλαδή τους νεοφιλελεύθερους, δεν θα βάλουμε τους αριστερούς, δεν θέλουμε κάποιους εθνοκεντρικούς τύπους που να ταυτίζονται με τη νέα πολιτική που ροδίζει σήμερα σε όλο τον κόσμο.